Στη Μέση Ανατολή που διεξάγεται αυτή η κρίση, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Π.χ. ακούμε συχνά την έκφραση «οι ρουκέτες». Πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε ότι η Χαμάς δεν έχει πια ρουκέτες εδώ και χρόνια. Στην πραγματικότητα όλο αυτό το προστάσιο έχει αντικατασταθεί μέσω του Κατάρ και του Ιράν με πυράβλους. Άρα αυτοί οι πύραυλοι δεν έχουν καμία σχέση με ρουκέτες που δεν είναι μεγάλης ακρίβειας και δεν έχουν μεγάλη εμβέλεια. Έχουμε λοιπόν πυράβλους με αεροβεληνικές, με μεγαλύτερη ακρίβεια που μπορούν να σημαδέψουν στόχους χωρίς να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που έχει μια ρουκέτα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν το λεξιλόγιο παραμένει το ίδιο, έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για ένα προστάσιο μικρής εμβέλειας, ενώ έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η επιλογή της λέξης ρουκέτα είναι σημαντική, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να μειώσει την αντιπαράθεση που γίνεται επί του πρακτέου, ενώ πρέπει να μιλάμε για πυράβλους.